παιδιά. Εμένα ξεκίνησε περίεργα. Με ένα βορειοανατολικό, με ένα σουέλ. Τι να σας πω δηλαδή, αφού σκεφτόμουν να φύγω. Τέλος πάντων λέω θα πάω σε ένα αριθμό κομμάτι που θα κόβει λίγο να δω τι γίνεται. Με αυτό το ρέμα θα πάμε στα βαθιά. Θα πάμε στα αρκετά βαθιά, μπορώ να πω. Και εδώ παιδιά έχουμε σηκωμένα ψάρια σε 60 μέτρα και που λέγαμε να φύγουμε 50-60, από 40 μέχρι, από 45 μέχρι, όχι 49-50 πόντους δηλαδή μέχρι 60. Για να δούμε τι θα δούμε. Σφυρίδες φαίνονται,
σφυρίδες κάνει εδώ το κομμάτι, έχουν βγάλει εδώ σφυρίδες. Κάνει και λαγούς βέβαια. Ένα ψαράκι σηκώνεται, για να δούμε. Ψαράκι 85 πόντους, έκανε την εμφάνισή του. Στο που σηκώθηκε και λέω, μεγαλύτερο σηκώθηκε, σώπα ρε. Γιατί δεν χτυπάει. Πάω στα βαθιά, δηλαδή όταν λέω βαθιά εννοώ πάνω από τα 130-140.
στα βαθιά, δεν βλέπω κάποια ψαράκια, το αφήνω να τριφτάρω λίγο γιατί με παίρνει σε καλό κομμάτι. Έχω φτάσει γύρω στα 170-175-177 μέτρα κάπου εκεί. Τώρα που πάω να μαζέψω, βλέπω και ξεκινάει ένα σήκωμα στο βυθόμετρο. Τι έγινε εδώ? Γυρνάω στο χάρτη γιατί το είχα στην οθόνη του βυθόμετρου. Γυρνάω στο χάρτη, βλέπω ότι έχω σημάδι που λέω σήκωμα. Και δεν έχω άλλα σημάδια που σημαίνει ότι δεν το έχω τσεκάρει αυτό εδώ πέρα. Το είχα σημειώσει, απλά δεν το είχα τσεκάρει. Και επί τόπου ξαναλύνω, στα μισά της διαδρομής ήμουνα περίπου, ξανακατεβάζω στα 100. Τα 177 πήγε στα 170 το σήκωμα. Κατεβάζω. Πρώτο κατέβασμα που λέω, παιδιά. Πατώνω, κλειδώνω. Μία, δύο, τρεις τζιγκές περίπου έκανα. Εδώ πήραμε το ψαράκι πάνω στην πέτρα. Πήραμε το μακεράκι. Ωραίο. Ωραίο. Μέσα με τη μία. Τέλειο το μέγεθος. Τέλειο το μέγεθος.
Για τα ακούστηκα ρε παιδιά, μιλάμε εδώ. Και ξεκινάμε. Πρώτο. Ανεβάζω από τα 170 τώρα, έτσι το ανεβάζω. Ξανακατεβάζω. Πολύ καλά. 180 μέτρα. Όπω τράβηγμα θα κάνει. Τέσσερα δεν είναι, είναι πιασμένο ακριβώς με τον ίδιο τρόπο με το προηγούμενο. Αυτό είναι το σιλό, παιδιά. Θα παρέλει όλη μέρα και να κάνεις δύο κατεβάσματα. Ίδιο σκηνικό. Ακριβώς το ίδιο. Ίδιο σκηνικό,
3-4 τσιγκές και με τον ίδιο τρόπο πιασμένα κιόλα. Και ξανακατεβάζω, όπως με τρίφταρε στο κομμάτι. Δύο σηκώματα βρήκα. Δεν ξέρω αν είναι ψάρι ή κάτι άλλο. Μπορείς να κάνω βράχο από κάτω. Έτσι. Να γίνω και πάλι σκάλο. Μάλλον κάνα παραγάδι πρέπει να πει για σκάλο. Έτσι στην πρώτη δουλειά. Δεν μπορώ να τόσο ένα μεγάλο ψάρι. Και αν μου κάνει ένα κεφάλι κάτι. Να τι θέλω μου τώρα. Ψάρι, ναι. Παιδιά είναι ψάρι κι όμως. Το έχω πιάσει. Παιδιά το έχουμε πιάσει. Το έχουμε πιάσει από την κοιλιά. Και μας έβγαλε τον πάτο μιλάμε, όχι μαλακή. Μας έβγαλε τον πάτο μας έβγαλε μάλλον. Τι ήταν αυτό το λαδό. Και
πιάστηκα την κοιλιά. Πέρα ένα αρχή και φέρνω μια πατσαφούρα, μιλάμε. Και φέρνω αυτό το ψαράκι εδώ κακόμοιρο. Δυστυχώς το πιάσαμε από την κοιλιά, το ξεκυλιάσαμε. Και νομίζαμε και φέρναμε κανένα γορίλα. Αυτά παιδιά. Ωραία ψαράκια δυνατά. Έλα πήγε το ψάρεμα. Θα ακολουθήσει βίντεο. Καλή συνέχεια.